ο γιος του Νίκου Μελογιάννη, ο Νίκος Μελογιάννης, δεν είναι σήμερα μαζί μας και μου έδωσε ένα χαιρετισμό να τον διαβάσω στην εκδήλωση. Χαιρετισμός Νίκου Μελογιάννη στα εγγένεια της έκθεσης στην Αμαλιάδα. Σήμερα, στο πρόσωπο ενός αγωνιστή, τιμούμε όλους εκείνους που όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι στις γερμανικές ερπίστριες και απέναντι στην αμερικάνικη πολεμική μηχανή. Ευτυχώς που δεν ζουν πια να δουν την υποδούλωση να έρχεται από το παράθυρο μέσω των τραπεζών και των δανείων. Ακριβώς έτσι περιγράφεται αυτή η υποδούλωση από καταβολής ελληνικού κράτους στο βιβλίο του Νίκου Μελογιάννη «Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα», όπου προτινόταν και ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης στην κατεύθυνση της εθνικής ανεξαρτησίας. Αυτό δεν μπορούσε να το ανεχτεί η αποτυφίση της ξενόδουλη δεξιά. Από την άλλη, η κοντόφθαλμη αριστερά της εποχής ήταν εξορισμού καχύποπτη απέναντι σε όποιον τολμούσε να σκέπτεται. Η τύχη ενός αγωνιστή με αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν προδιαγεγραμμένη. Το μουσείο αυτό που ξεκινάει σήμερα τη λειτουργία του δρομολογήθηκε το 1995 όταν με επιθυμία της μητέρας μου Έλλης Παπά δώρισα στο Δήμο Αμαλιάδας το σπίτι που είχα κληρονομήσει από τη γιαγιά μου Βασιλική Μπελογιάννη. Ακολούθησαν 22 χρόνια καθυστερήσεων, αδέξιων χειρισμών και παλινδρομήσεων, ώσπου πέρυσι να βρεθούμε στην παρακάτω ευρωνική συγκυρία. Η τωρινή Δημοτική Αρχή υπό τον Χρήστο Χριστοδουλόπουλο να θεωρήσει το μουσείο έργο προτεραιότητας και όχι όπως άλλοι προηγουμένως προεκλογικό πυροτέχνημα. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου να αφοσιωθεί στην υπόθεση του μουσείου και να κάνει επιτυχημένες ενέργειες στην κατάλληλη κατεύθυνση. Η Βουλή των Ελλήνων να υιοθετήσει με προθυμία το έργο της διαμόρφωσης και να το αναθέσει στη βιβλιοθήκη της Βουλής. Το επιτελείο, η ομάδα εργασίας της βιβλιοθήκης της Βουλής, να αποτελείται από ικανότατους ειδικούς, με επικεφαλή στη Διευθύντρια Έλλη Δρούλια, τον σκηνογράφο Γιάννη Μετζικόφ και τον ιστορικό Στάθη Κουτρουβίδη. Απευθύνω ευχαριστίες σε όλους τους παραπάνω. Εκτός από το κτίριο, ο εξοπλισμός και πολλά εκθέματα ανήκαν στη Βασιλική Μπελογιάννη, τη Διδό Σωτηρίου και την Έλλη Παπά. Συνολικά 27 φορείς, οι περισσότεροι τοπικοί της Ηλίας, συνέβαλαν με εκθέματα πολλά εντελώς άγνωστα, όσο για την εκστρατεία, κυρίως μέσω του κίτρινου ή υποκίτρινου τύπου, για την οικειοποίησή του μουσείου από ένα συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, αυτή ανάγεται στην εκμετάλλευση Αγίων, Μαρτύρων και Ηρώων από την κάθε λογής εκκλησία. Νίκος Μπελογιάννης, 24 Τρίτου 17.